σήμερα την ελληνική κυβέρνηση εδώ στη Φλόρινα για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Σήμερα τιμούμε μία από τις ενδοξότερες στιγμές του λαού μας. Αυτό το ηχηρό και δυναμικό όχι που είπανε οι πρόγονοί μας. Είναι μία μέρα που νιώθουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλους όσους πολέμησαν στα βουνά της Πίντου και της Αλβανίας, για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε με τιμή και ευγνωμοσύνη την ελευθερία μας. Αυτή την εθνική ενότητα που έδειξαν οι πρόγονοί μας, που αψήφισαν τον κίνδυνο και πολέμησαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα την ελευθερία μας, θα πρέπει να την κρατούμε ως παρακαταθήκη, θα πρέπει να μας εμπνέει, έτσι ώστε εμείς να διδάσκουμε σήμερα στα παιδιά μας αυτές τις αξίες και τις αρχές του τόπου μας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Να συγχαρώ όλους τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους, που έκαναν μια πολύ όμορφη παρέλαση και τις στρατιωτικές δυνάμεις, και να ευχηθώ να έχουμε πάντοτε την υγεία και την επαγρύπνησή μας για τις προκλήσεις του τόπου μας. Χρόνια πολλά! Σήμερα τιμούμε το ιστορικό όχι των Ελλήνων πολιτών, που με την ενότητα, την ομοψυχία και την πίστη αντισταθήκαμε στον Ιταλικό φασισμό, προασπιστήκαμε τα εθνικά μας συμφέροντα και παρουσία της Υφυπουργού, της κυρίας Δούκου, παρακολουθήσαμε την παρέλαση της νεολαίας, του στρατού και πολλών άλλων τμήματων, όπου τιμήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο τους αγώνες της 28ης Οκτωβρίου 1940. Το όχι σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Αποδείξαμε ότι ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αποδείξαμε και πρέπει να στηρίξουμε την νεολαία η οποία παρέλασε σήμερα με παρησία και λεπεδιά, να τη στηρίξουμε και να μείνουν στον τόπο μας, στην Φλόρινα, η οποία είναι η αρχή της πατρίδας, και στέλνουμε μήνυμα δυναμικό, ισχυρό, και είμαστε εδώ να προασπιστούμε τα συμφέροντα. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Είναι μια μεγάλη ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας, γιατί η μικρή Ελλάδα τόλμησε και είπε το όχι στη φασιστική Ιταλία, η οποία υπερήχε από κάθε άποψη, αλλά η πατρίδα μας όμως είχε κάτι το οποίο δεν είχαν οι εχθροί μας. Είχε τη μεγαλοψυχία, είχε την ενότητα και είχε την πίστη στον Θεό. Αυτά τα τρία μηνύματα συγκρατήσουμε από τη σημερινή γιορτή. Να έχουμε πίστη στον Θεό και να έχουμε και ενότητα μεταξύ μας και να δείχνουμε την ανδρεία των προγόντων. Χρόνια πολλά για την επέτειο την τιμούμε σήμερα. Και εγώ θέλω εκτός των άλλων να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά και στο στράτευμα που κάνω πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση. Σήμερα πρέπει να ενισχύουμε τη μνήμη μας για το τι σημαίνει φασισμός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία που και πόλεμοι μένονται στην περιοχή μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ειρήνη τώρα, ειρήνη παντού. Αλλά κυρίως ο όλεθρος που προκάλεσε ο ναζισμός. Και σήμερα δυστυχώς βλέπουμε τους επιγόνους του Μουσολίνη να είναι φυγικρατών. Άρα θέλει πολύ προσοχή, να μην ξεχνάμε, να μαθαίνουμε την ιστορία μας και κυρίως οι νεότεροι, τα νέα παιδιά. Πρέπει να μάθουν την ιστορία, πρέπει να μάθουν τι σημαίνουν όλα αυτά και να έχουν πρότυπα ηρωικά σαν αυτά που πρέπει. Το 28 Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες και λαμπρές σελίδες της ιστορίας μας που βάφηκαν με αίμα ιερό. Με την ευχή, η Παναγία να μας έχει πάντα υπό τη σκέψη της, γιορτάζουμε σήμερα το ηχηρό και αποφασιστικό όχι των Ελλήνων και τιμούμε με ευγνωμοσύνη όλους αυτούς τους γνωστούς και άγνωστους που θυσιάστηκαν για τις υπέρτατες αξίες του έθνους μας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Παραδειγματιζόμαστε από τις πράξεις τους και με ενότητα, ομοψυχία και αυτοπεποίθηση μπορούμε και κάνουμε, καλλιεργούμε τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους όσους παρήλασαν και να ευχαριστήσω και την Υπουργό για την παρουσία της στη σημερινή εθνική μας εορτή. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για όλο τον ελληνισμό, καθώς αναδεικνύεται, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πως όταν παλεύουμε για ιδανικά τα οποία
αποδεικνύουν την ταυτότητά μας, για ιδανικά τα οποία είναι ταυτισμένα με τον ελληνισμό, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω. Είτε τα ιδανικά αυτά λέγονται πατρίδα, θρησκεία ή οικογένεια, είναι αυτά τα οποία μας προσδίδουν την ταυτότητα σε εμάς τους Έλληνες. Την συγκεκριμένη ημερομηνία, 28 Οκτωβρίου του 40, η Ελλάδα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί πολύ απλά διαλέξαμε όχι τον εύκολο δρόμο, αλλά τον δύσκολο δρόμο της αντίστασης, γιατί χώρες ολόκληρες, η μία μετά την άλλη, έπεφταν στα χέρια του ναζισμού και του φασισμού. Εμείς αγωνιστήκαμε, οι πρόγονοί μας έδωσαν τα πάντα και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όλους αυτούς τους λαούς, οι οποίοι ήθελαν να αποτινάξουν τον ναζισμό και τον φασισμό. Είμαστε εδώ, τους μνημονεύουμε, τους σεβόμαστε, στεκόμαστε γονατιστοί μπροστά τους, γιατί αυτά τα οποία έδωσαν είναι μοναδικά για την πατρίδα τους. Δεν άφησαν καμία πρόκληση αναπάντητη. Το ίδιο έχουμε και σήμερα, έχουμε κατ' εξακολούθηση προκλήσεις, δέχεται η Ελλάδα. Βλέπετε ότι γύρω-γύρω υπάρχουν εστίες αστάθειας και άρα με ομοψυχία, με ενότητα θα πρέπει όλοι μας να ξαναείμαστε έτσι όπως τότε, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του 40, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Χρόνια πολλά στους Έλληνες, χρόνια πολλά να είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους.